από εκεί που είχαμε σταματήσει στο πρώτο βίντεο, είχαμε δει την πρώτη περίοδο που καλό είναι να την αποδώσουμε ξανά για να το συνδέσουμε. Και μου φαίνεται η Έρανα ότι ως προς αυτό ο άνθρωπος διαφέρει από τα άλλα ζώα. Το ότι δηλαδή επιθυμεί την τιμή, το δηλαδή το βάλαμε για να φανεί η επεξήγηση. Επίσης τίζγε και ποτής και ύπνης, πάντα ομοίως είδεστε έι και τα ζώα. Και εδώ ένα μόνο ρήμα στην περίοδό μας, συγκεκριμένα είναι το ρήμα έικε, που όπως έχουμε δώσει στην παρατήρηση 7, έικε σημαίνει φαίνεται, μοιάζει, επίσης ρήμα, το οποίο μπορεί να είναι και προσωπικό και απρόσωπο. Θα δούμε ότι στην περίπτωσή μας καλό είναι να χρησιμοποιηθεί απροσώπως. Μία ακόμα παρατήρηση, το επί, αυτός ο σύνδεσμος ο οποίος εισάγει άλλοτε χρονική και άλλοτε αιτιολογική πρόταση, πρέπει να τονίσουμε για το σύνδεσμο αυτό, όπως και για τον ως, όπως και για το ώστε που θα δούμε παρακάτω, ότι στην αρχή περίοδου ή μη περίοδο, όπως είναι εδώ δηλαδή, όταν δεν υπάρχει άλλη κύρια πρόταση μες στην περίοδο, και εδώ δεν υπάρχει, είναι μία πρόταση, δεν εισάγει δευτερεύουσα, θεωρείται ότι βρίσκεται σε κύρια πρόταση, λειτουργεί δηλαδή όπως το γαρ. Θα το μεταφράσουμε βέβαια επειδή, αλλά χωρίς να θεωρηθεί ότι εισάγει δευτερεύουσα. Επειδή έχουμε άλλο ένα μόριο εδώ, το γε, δίνουμε στην παρατήρηση ότι το γε είναι βεβαιωτικό, περισσότερο μπορούμε να το μεταφράσουμε βέβαια ή τουλάχιστον. Επειδή βέβαια το ρήμα έικε είπαμε ότι σημαίνει φαίνεται, μοιάζει, και αφού είπαμε ότι θα το θεωρήσουμε απρόσωπο, θα πάρει υποκείμενο το απαρέμφατο που υπάρχει στην πρόταση, το είδεστε. Δίνουμε στην παρατήρηση 6, το είδεστε βέβαια από το ρήμα είδομαι, που σημαίνει ευχαριστιέμαι, από εκεί και η ειδονή. Άρα λοιπόν, επειδή τουλάχιστον φαίνεται ότι ευχαριστούνται πια, το υποκείμενο του είδεστε είναι βέβαια τα ζώα. Φαίνεται λοιπόν ότι τα ζώα ευχαριστούνται ομοίως, όμοια λοιπόν, ένας επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου. Όλα τα ζώα, πάντα τα ζώα όπως βλέπετε, άρα ο προσδιορισμός πάντα συνοδεύει τα ζώα, και όπως συμβαίνει συνήθως, το πάντα που προέρχεται από το πας είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ζώα, είναι από τις 9-10 λέξεις που είναι πάντοτε κατηγορηματικοί προσδιορισμοί. Όλα λοιπόν τα ζώα φαίνεται ότι ευχαριστούνται με τον ίδιο τρόπο, και σιτής και ποτής και ύπνης. Το ρήμα είδομαι, όπως δίνουμε στην παρατήρηση 6, συντάσσεται με δοτική, είδομαι την ή, ευχαριστιέμαι με κάτι. Άρα λοιπόν οι δοτικές αυτές είναι τα αντικείμενα του απαρεμφάτου είδεστε, και οι τρεις βέβαια που συνδέονται με το και. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε να αποδώσουμε την πρότασή μας? Επειδή βέβαια φαίνεται ότι όλα τα ζώα με τον ίδιο τρόπο ευχαριστούνται και με την τροφή και με το ποτό, εννοεί βέβαια το νερό, και με τον ύπνο. Αυτό είναι ένα κοινό δηλαδή χαρακτηριστικό σε όλα τα έμβια όντα. Και έρχεται να φέρει σε αντίθεση τα χαρακτηριστικά βέβαια του ανθρώπου. Η δε φιλοτιμία ούτε εν της αλόγης ζωής εμφύεται, ούτε εν άπασιν ανθρώπης. Φυσικά και βλέπετε ότι στην αρχή του κειμένου δεν υπάρχει κάποιο, γενικότερα το κείμενο δεν έχει ιδιαίτερη υποτακτική σύνδεση, δεν υπάρχουν δευτερεύουσες προτάσεις πολλές. Παρ' όλα αυτά βέβαια είπαμε ότι έχει άλλα φαινόμενα αρκετά ενδιαφέροντα. Και εδώ λοιπόν η δε φιλοτιμία μέχρι το ανθρώπης, ένα ρήμα, το εμφύεται, δίνουμε στην παρατήρηση 9 ότι σημαίνει το εμφύομαι, φυτρώνομαι σε κάτι, γεννιέμαι. Εμφύεται λοιπόν το ρήμα και η φιλοτιμία το υποκείμενο. Η φιλοτιμία δίνουμε να το μεταφράσουμε, επειδή εντάξει, σήμερα το φιλότιμο δεν αποδίδει ακριβώς τη σημασία της λέξης, η αγάπη για την τιμή. Η αγάπη δηλαδή που έχει ο καθένας, που αρέσει σε κάθε άνθρωπο να τον τιμούν και να τον επαινούν. Η αγάπη λοιπόν για την τιμή, και καλό το δε εδώ να το θεωρήσουμε αντιθετικό, άρα λοιπόν η αγάπη όμως για την τιμή ούτε εμφύεται εν της αλόγης ζωής, ούτε εν άπασιν ανθρώπης. Δηλαδή δεν γεννιέται. Ούτε εν τη ζωής, ένας εμπρόθετος μεταφορικά του τόπου,
και το αλόγησε επιθετικός. Εδώ να κάνουμε μια παρατήρηση για το επίθετο ο άλογος. Άλογος φυσικά λογική. Εδώ βέβαια δεν έχουμε καμία λέξη που να σημαίνει τα άλογα, το ζώο άλογο δηλαδή, αλλά είναι τα άλογα ζώα, τα ζώα δηλαδή που δεν έχουν λογική. Εξού και η φράση που λέμε πράσινα άλογα, δεν είναι φυσικά τίποτα πράσινα, ούτε κόκκινα άλογα, αλλά πράσινα άλογα, το να κάνει κανείς δηλαδή παράλογα πράγματα. Άλογος λοιπόν εδώ, αυτός που δεν έχει λογική. Η αγάπη λοιπόν για την τιμή ούτε γεννιέται μέσα στα άλογα ζώα, στα ζώα χωρίς λογική, ούτε μέσα σε ποιους, ούτε εν ανθρώπης άπασιν, φυσικά το άπασιν όπως πριν και το πάντα κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ανθρώπης, ούτε μέσα σε όλους τους ανθρώπους γενικά. Και συνεχίζει λέγοντας, «Ίσδαν εν φύη τιμήστε και επένου έρος, ούτε η συνείδη η πλήστον μεν των βοσκημάτων διαφέροντες, άνδρες δε και ουκέτη άνθρωποι μόνον νομιζόμενοι». Εδώ έχουμε μία δευτερεύουσα πρόταση. Καλό βέβαια να βρούμε πρώτα τα ρήματα στην περίοδο, το που είναι πάλι το εμφύη, από το ρήμα που είδαμε παραπάνω, το εμφύεται. Και υπάρχει βέβαια και το εισήν του ημί. Σαφέστατα εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε τη δευτερεύουσα πρόταση που ξεκινάει η περίοδος. Το «Εις δε αν εμφύη τιμήστε και επένου έρος». Μια δευτερεύουσα πρόταση, εισακόμενη με την αναφορική αντωνυμία «ως» ή «ως ευωτική», και η ύπαρξη του «αν», του αοριστολογικού «αν», που θα εξηγήσουμε σε άλλο μάθημα τι ακριβώς είναι, κάνει την πρόταση αναφορικο-υποθετική. Το αοριστολογικό «αν», το οποίο συντάσσεται πάντα με ρήμα σε υποτακτική. Βλέπετε το εμφύ είναι σε υποτακτική. Το αριστολογικό «αν» μπορούμε να το αφήσουμε και αμετάφραστο. Αν θέλουμε να το μεταφράσουμε θα το πούμε ίσως τυχόν δίνει αυτή την αοριστία στην πρόταση, γι' αυτό λέγεται και αοριστολογικό. «Εις δαν εμφύ τιμήστε και επένου έρος λοιπόν, ούτι εισήν ήδη οι πλήστον μεν των βοσκημάτων διαφέροντες». Το «εις» λοιπόν, σε αυτούς τους οποίους γεννιέται λοιπόν, αφού είναι η αναφορική αντωνυμία, γεννιέται ποιος, ο έρος το υποκείμενο, η αγάπη θα το μεταφράσουμε. Γεννιέται λοιπόν η αγάπη για την τιμή και για τον έρωτα, δύο γενικές που εξαρτώνται από το όνομα έρος, είναι γενικές αντικειμενικές. Αν κάνω το έρος από το οποίο εξαρτώνται ρήμα, δηλαδή αγαπώ τον έπαινο και την τιμή, βλέπετε ότι οι δύο γενικές γίνονται αντικείμενα. Άρα λοιπόν στην λέξη έρος είναι γενικές αντικειμενικές. Και το εις αντικείμενο του ρήματος. Σε αυτούς λοιπόν στους οποίους γεννιέται η αγάπη για τον έρωτα και την τιμή, αυτή είναι πια, βλέπετε πώς συνδέεται η αναφορική αντωνυμία με τη δεικτική της κύριας. Είναι η συν λοιπόν το ρήμα, ούτε το υποκείμενο, και φυσικά αφού βρήκα το ρήμα το ημί, το συνδετικό, προφανώς θα ψάξω για κατηγορούμενο. Αυτή είναι πια, ποιο θα είναι το κατηγορούμενο. Καλό είναι λοιπόν να δούμε ότι το άρθρο ή πάει στη μετοχή διαφέροντες. Έχω δηλαδή μία επιθετική μετοχή, η οποία αυτή παίζει το ρόλο του κατηγορουμένου στο ούτι. Αυτοί είναι πια που διαφέρουν, κυρίως ως επιτοπλίστων, από τι διαφέρουν, από τα βοσκήματα. Τα βοσκήματα είναι τα φυτοφάγα ζώα, τα ζώα γενικότερα θέλει να πει, αλλά εδώ κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά. Και το ρήμα διαφέρον όπως έχουμε δώσει στην παρατήρησή μας, αφού είναι ρήμα που σημαίνει διαφορά, υπεροχή ή σύγκριση, συντάσσεται και αυτό με γενική. Είναι αντικείμενό του. Πολλοί βέβαια τη γενική αυτή τη θεωρούν γενική συγκριτική, αλλά σε θέση αντικειμένου ουσιαστικά, οπότε δεν πρέπει να προβληματίσει. Αυτοί είναι πια οι οποίοι διαφέρουν ως επιτοπλίστων από τα φυτοφάγα ζώα.